Κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας. Η εκπομπή αυτή είναι συνεχώς κοντά σας, στο τηλέφωνο που βλέπετε. Μπορείτε να μας πάρετε και σήμερα να ακούσουμε τις απόψεις σας, να μας καταθέσετε τις απόψεις σας για τα θέματα των εκπομπών, για ερωτήματα. Μείνετε κοντά μας. Σήμερα θα ακούσετε σημαντικά θέματα. Δούμε πλάνα από το θαύμα του Αγίου Φωτός. Θα σας δώσουμε δωρεάν βιβλία. Θα σας δώσει ο κ. Τζακλής δωρεάν DVD. Έχουμε και κάποια άλλη έκπτωση από το Άρτος και Μέλη που είναι σταθερά δίπλα μας για να καλύψουμε τα έξοδα της εκπομπής. Όλα αυτά θα τα δούμε. Εμείς εδώ είμαστε κοντά σας. Μπορείτε συνεχώς στο τηλέφωνο αυτό να μας πείτε τηλέφωνο, να ακούσουμε τις απόψεις σας. Αν θέλετε, να προβάλλουμε και κάποιες ιδέες, κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί κάποιος να τα μάθει και στην σημερινή εποχή. Όλα αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είδαμε λοιπόν κατά τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας, είδαμε τα γεγονότα, μιλήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή για το πάθος του θεανθρώπου, μιλήσαμε για την αυτογνωσία του ανθρώπου, ότι το ζητούμενο της εποχής είναι η ταπεινότητα, το ζητούμενο όλης της μεγάλης εβδομάδας είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να επανέλθει στην αρχαίγονη ομορφιά, στο αρχαίγονο κάλος, να ασχοληθεί με το σώμα και την ψυχή του, η ανάστασή μας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, όπου σε λίγες ώρες θα έχουμε την Ανάστασή μας, την Ανάσταση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Όλα αυτά θα μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, και πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή, να δούμε λοιπόν τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Πρώτο βιβλίο, «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής». Μιλάμε σήμερα για ψυχή. Ο Αλεξάνδερ, ο νευροχειρούργος από την Αμερική, καταθέτει τις μεταθανάτιες εμπειρίες του. Άρα λοιπόν είχαμε ξαναμιλήσει και για τις μεταθανάτιες εμπειρίες. Μιλάμε λοιπόν για ψυχή, μιλάω για ψυχή σε αυτό το βιβλίο. Είναι του Παραδείσου, είναι της Κολάσεως. Το επόμενο βιβλίο είναι η έννοια του χρόνου, η αξιοποίηση του χρόνου, τα τάλαντα που πρέπει να αξιοποιήσουμε, τα έφυτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος πρέπει να αξιοποιήσουμε. Όλα αυτά στο βιβλίο μου, η έννοια του χρόνου. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την φύση και τη σιωπή των Πλοτίνων στον νέο πλατωνισμό. Και έννοιες σημαντικές, νεοπλατωνισμός 204 μετά Χριστό. Τα αναλύω σε αυτό το βιβλίο, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία, η έννοια των δύο αυτών κόσμων, τη σχέση όπως παρουσιάζεται και βλέπουμε και στις τοιχογραφίες του Μεγάλου Μετεώρου, βλέπουμε λοιπόν τις τοιχογραφίες του Πλάτων και του Αριστοτέλη, ο χριστιανισμός για όλα αυτά τα οποία είπαν μέσα από τα έργα τους, τους επιβράβευσε και τους θεώρησε χριστιανούς προ Χριστού. Και τέλος, θέματα μυθολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάω για την ιστορία του τόπου μας και του έθνους μας. Στο τηλέφωνο που βλέπετε μπορείτε τώρα να πάρετε τηλέφωνο, να ρωτήσετε πληροφορίες για τα βιβλία μας και σήμερα, επειδή έχουμε Πάσχα και ήθεσε να δίνουμε και δώρα, θα δούμε και άλλα δώρα στη συνέχεια της εκπομπής και για όποιον πάρει όλη αυτή τη σειρά, έχουμε και δωρεάν βιβλία. Να δώσουμε δωρεάν τα μεταφορικά μέσα. Κερδίστε λοιπόν δωρεάν βιβλία, χωρίς εμείς εδώ ότι δίνουμε τα δώρα που δίνουμε ποτέ δεν είναι έτσι με μηνύματα, αλλά πάντοτε σε σταθερό νούμερο. Λοιπόν, να κερδίσετε, είναι δωρεάν και τα μεταφορικά για όποιον πάρει όλη τη σειρά. Μπορείτε λοιπόν να ρωτήσετε τα δώρα που δικαιούστε στο τηλέφωνο που βλέπετε, στο 210-6832-706. Θα μιλήσουμε λοιπόν και σε εκεί για όλα αυτά τα θέματα που είδατε. Πάντοτε η αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι ο σταθερός φίλος, συνεργάτης όλα αυτά τα χρόνια, συνοδοιπόρος, ο γιατρός της Γενικής Ιατρικής, ραδιοφωνικός παραγωγός της Πυριακής Εκκλησίας και συγκεκριμένος επιστήμονας, ο κύριος Βασίλης Αντζακλής. Κύριε Αντζακλή, και πάλι είμαστε εδώ. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριο. Να δούμε σημαντικά θέματα. Μάλιστα. Και επειδή ξεκινήσαμε με δώρα, και επειδή ξέρω ότι αγαπάτε αυτή την εκπομπή, έχουμε μοχθήσει, δεν έχουμε καμία οικονομική απολαυή, ούτε εσείς ούτε εγώ από όλη αυτή την προσπάθεια. Τα έχουμε ξαναζητήσει, τα έχουμε ξαναπεί, τα διακηρύττουμε για να τα βάζουμε τα πάντα σε μια σειρά. Και επειδή έχετε ωραία DVD, θέλετε να κάνετε και κάποιο δώρο και στους φίλους που μας παρακολουθούν. Βεβαίως. Επειδή είναι οι μέρες των δώρων. Εμείς δίνουμε δώρα βιβλία, δίνουμε δώρα DVD, δίνουμε πνευματικά αναγνώσματα. Για να ασχοληθούμε για την ψυχή μας. Του Ευαγγελίου, έτσι. Ναι, βεβαίως. Να ασχοληθούμε και με το σώμα μας και με την ψυχή μας. Ξέρετε, δεν θα έχουμε ελαφρυντικό όταν γίνει η κρίση, δεν θα έχουμε κανένα ελαφρυντικό για το ότι δεν διαβάσαμε το Ευαγγέλιο. Ναι. Ειδικά εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν πάει και στο σχολείο και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, θα τους πει ο Χριστός ότι κοίταξε, εσύ ξέρες γράμματα. Γιατί δεν έμαθες ποτέ τι θα πει αυτό το Ευαγγέλιο, τι γράφει μέσα αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε και τι γράφει το Ευαγγέλιο, διότι θα εξεταστούμε κατά κάποιο τρόπο. Όχι μόνο για τις γνώσεις, αλλά και για την εφαρμογή του Ευαγγελίου. Για το τι δηλαδή
θέλει ο Θεός από εμάς. Το Ευαγγέλιο είναι ένα γραπτό κείμενο που έγινε από το Θεό μέσω των τεσσάρων, αλλά και των παλαιών προφητών, έτσι, των τεσσάρων Ευαγγελιστών, του Ματθαίου, του Μάρκου, ναι, του Λουκά, που ήταν Έλληνας ο Λουκάς κιόλας από τη Συρία, Έλληνας από τη Δαμασκό ήταν ο Λουκάς, Έλληνας, ελληνικότατος, έτσι. Και να ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο ευδόκησε ο Θεός να γραφτεί στην ελληνική γλώσσα. Γιατί στην ελληνική γλώσσα, πρίμα βίστα, πρώτο, κατευθείαν στην ελληνική γλώσσα. Γιατί στην ελληνική γλώσσα, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι η κορυφαία γλώσσα της ανθρωπότητας, έχει τα πιο ωραία νοήματα, έχει τον πιο ωραίο πλούτο λέξεων, είναι η παγκόσμια δεξαμενή, κύριε Χουντουλάκη, που από αυτή τη δεξαμενή εμπορεύονται και παίρνουν και καταναλώνουν όλοι οι λαοί της γης. Ο κάθε εγκέφαλος, ο κάθε άνθρωπος σκεπτόμενος που θέλει να. Και είχαμε μεγάλους διαφημιστές εμείς, τους μεγάλους εκείνους της Δύσεως, όπως ήταν ο Σέξπιρ και ο Γκέτε και ο Καντ και αυτοί. Αυτοί μιλήσαν για την αρχαία Ελλάδα. Ήταν τόσο φιλέλληνες και τόσο αγαπούσαν την αρχαία Ελλάδα, που τόσο ώστε έγραψαν ύμνους για τη γλώσσα και όχι μόνο αυτό, αλλά έφτιαξαν και το συντακτικό των γλωσσών τους από το δικό μας αρχαίο συντακτικό. Τα αντικείμενα, τα παρέμφατα και αυτά που δεν υπήρχαν στις γλώσσες του, τα εμπλουτίσαν λοιπόν. Τώρα θα μιλήσουμε βέβαια για το μεγάλο δράμα του Χριστού μας, που είναι και δράμα δικό μας, κύριε Φουντουλάκη και αγαπητοί αδελφοί, φίλοι. Ο Χριστός πάει για το δράμα, για το θείο δράμα. Ξέρει, το μεγαλύτερο του δράμα, θα λέγαμε, ήταν το ότι γνώριζε εκ των προτέρων τι θα συμβεί. Εμείς είναι ευτύχημα που δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, κύριε Φουντουλάκη. Είναι ευτύχημα που δεν γνωρίζουμε το τέλος αυτού του κόσμου ή μάλλον την αλλαγή που θα επέρθει σε αυτόν τον κόσμο, γιατί θα είχαμε φοβερή αγωνία. Πότε θα γίνει, τι πώς θα γίνει κλπ. Και για το θάνατό μας, ο Θεός τον δίνει τη γνωριμία, το να ξέρει κανείς το θάνατό του μόνο σε μεγάλους Αγίους, οι οποίοι τον έχουν παρακαλέσει και όλα τα πάνε κοντά του και τους λέει: εντάξει, θα σας πάρω την τάδη ημερομηνία. Εμείς όμως που είμαστε ακόμα νήπιοι πνευματικά και φοβόμαστε το θάνατο, δεν έχουμε ανακοίνωση από το Θεό του θανάτου μας. Λίγοι την παίρνουν και ίσως την τελευταία στιγμή τους. Αλλά το θέμα της ψυχικής ειρήνης που μας ενδιαφέρει σε όλη μας τη ζωή, το λύνει ο Χριστός. Το θέμα της ψυχικής ειρήνης, πώς φαίνεται ότι το λύνει, μετά την Ανάστασή του από τον τάφο, έρχεται στους μαθητές και τους λέει μία φράση. Ειρήνη μην. Δύο λέξεις. Ειρήνη σε εσάς. Να έχετε ειρήνη στις καρδιές σας. Ο Χριστός όμως δεν εννοεί την ειρήνη του κόσμου, αυτή που συμβολίζουν με το στρογγυλό εκείνο και με το κλπ, με εκείνο το σύμβολο, αλλά τι εννοεί. Την ειρήνη την ψυχική, την ειρήνη της ψυχής. Αυτή την ειρήνη που δεν ανεβοκατεβαίνει από τις κυβερνήσεις, ούτε από τις σκέψεις, ούτε αφιταλαντεύεται, ούτε μπορεί κανείς να την πάρει. Είναι η ειρήνη του Χριστού. Η πίστη στον Χριστό μας δίνει αυτή την ειρήνη, την προσωπική ειρήνη. Ο Χριστός δίνει την ειρήνη μέσα στην καρδιά, μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου, στο πιο εσωτερικό πυρήνα. Δεν τη δίνει στο μυαλό του, δεν τη δίνει στα χέρια του, στα πόδια του, την δίνει στην ψυχή του μέσα, στον πυρήνα του, στην καρδιά του μέσα τη δίνει. Γι' αυτό η ειρήνη αυτή είναι μόνιμη. Όπως είπε και στη Σαμαρίτιδα, θα σου δώσω το νερό που δεν θα ξαναδιψάσεις. Αυτή είναι η ειρήνη, η πίστη του Χριστού μας δίνει και την ειρήνη και αυτή η ειρήνη θα μας καθοδηγεί πάντοτε στη ζωή μας, γι' αυτό είναι απαραίτητο να την έχουμε, την πίστη και την ειρήνη του Χριστού μέσα στην καρδιά μας, κύριε Φουντουλάκη. Ναι, κύριε Τζακλή, πείτε μας, γιατί ναι, έχουμε μια να ερώτηση. Να πούμε δύο λεπτά ακόμα. Ναι. Το Ευαγγέλιο και ειδικά το Θείο Δράμα μας δείχνει ποιοι πράγματι είναι οι άνθρωποι που περιστοιχίζουν τον Χριστό και σήμερα περιστοιχίζουμε τον Χριστό. Μην νομίζετε ότι τότε μόνο περιστοίχιζαν τον Χριστό, όταν ήταν στη ζωή εν ζωή, αλλά και μετά το θάνατό του και μετά την ανάληψή του και μετά την ανάστασή του και μετά την αιώνια παρουσία του Χριστού μέσα στη γη. Που είπε ότι που είναι δύο και τρεις θα είμαι μεταξύ τους, βλέπουμε τον Χριστό να είναι στη ζωή των ανθρώπων και πάλι, σε εκείνων των πιστών ανθρώπων, έτσι. Εκεί λοιπόν οι κορυφαίες στιγμές που εκδηλώνονται στις κρίσιμες ώρες. Στις κρίσιμες ώρες δείχνουν οι άνθρωποι τις προσωπικότητές τους. Και έχουμε ένα δειγματολόγιο προσωπικότητων. Θα τα πω πολύ γρήγορα γιατί θα επανέλθουμε αργότερα στη δεύτερη ώρα. Ναι, βέβαια. Ο Πέτρος είναι ο πιο πιστός μαθητής του Χριστού και τον αρνείται. Εκείνος, κύριε Φουντουλάκη, που του λέει ότι εγώ δεν θα σε αρνηθώ και με το κόστος της ζωής μου θα σε υπερασπιστώ. Και αν όλοι οι άλλοι φύγουν, αυτό είναι το χειρότερο που είπε, έτσι. Διότι αν δεν το έλεγε αυτό, ίσως λέει δεν το έπαιρνε ο Θεός τη χάρη από πάνω του. Είπε ότι οι άλλοι δεν αξίζουν, δηλαδή, και εγώ θα σε υπερασπιστώ σαν ο καλύτερος από όλους. Και αυτό ήταν που την πάτησε. Το έξυπνο που λέει από τη μη κάνετε. Τον αρνήθηκε λοιπόν ο Πέτρος, αλλά τον αρνήθηκε με κόστος μεγάλο, ψυχικό κόστος, γι' αυτό έκλαψε και μετενόησε πραγματικά.
Δηλαδή ήξερε ο Χριστός ότι η ψυχή του Πέτρου ήταν πληγωμένη μετά από αυτό που έφαγε. Δεν ήταν η μετάνοια, η ψεύτο μετάνοια του Ιούδα που πήγε και κρεμάστηκε, η μετάνοια του Πέτρου. Έχουμε τον Ιούδα που τον προδίδει για 30 αργύρια. Αυτό έχει προφητευτεί από την Παλαιά Διαθήκη. Μία απόδειξη ότι ο Θεός βλέπει την ιστορία σε βάθος αιώνων είναι ότι έχει δει την πράξη του Ιούδα και μας την αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη, ναι, ότι ένας από τους μαθητάς του θα προδώξει τον Μεσσία. Το λέει καθαρά ο Ισαΐας, το λέει ο Ιερεμίας, το λέει νομίζω και μέσα στους ψαλμούς 2-3 φορές. Στους 40 σύκλους που λέει εκεί πέρα, τα 40 δηλαδή νομίσματα. Ναι. Συγγνώμη, 30 σύκλους, τα 30 νομίσματα. Τον επούλησε για 30 σύκλους. Έχουμε την πόρνη η οποία κλαίει στα πόδια του Χριστού. Έχει καταλάβει το μεγαλείο του Χριστού και έρχεται κύριε Φιντουλάκη στα πόδια του και αρχίζει και κλαίει. Πράγμα που δεν το έκαναν οι μαθητές, δεν το έκανε κανένας άλλος, το έκανε μια γυναίκα ελευθερίων ηθών, η οποία με αυτόν τον τρόπο έδειξε την αγάπη της προς τον Χριστό, την αφοσίωσή της και τη μετάνοιά της, τη μεγάλη μετάνοια. Είδε το σφάλμα της, δηλαδή το μεγάλο σφάλμα το είδε, και όταν αντίκρισε το Χριστό μπροστά της, η ψυχή της άλλαξε, μεταρσιώθηκε. Έχουμε τον Καϊάφα, ο οποίος καταδικάζει τον Χριστό σε θάνατο για να αποφύγει ο ίδιος την καταδίκη από τους άλλους. Έχουμε το Ιερατείο, το οποίο βλέπει, κινδυνεύει, συγκλονίζεται και κλονίζεται από τον Χριστό σαν προσωπικότητα και βλέπει τους ανθρώπους να πηγαίνουν προς αυτόν. Και τι κάνουνε, κάνουν αντιπερισπασμό. Αντί να πάνε με τον Χριστό και να πούνε πάρε μας και εμάς εδώ πέρα, σαν μαθητές σου. Θα γλιτώνανε αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα παθαίναν αυτή τη ζημιά που έπαθαν αργότερα. Διότι και οι τρεις, και ο Άννας και ο Καϊάφας, δικάστηκαν στη Ρώμη και εκτελέστηκαν, αγαπητοί ναι, φίλοι. Τα λέμε γρήγορα. Οι μαθητές την ώρα της μεγάλης αγωνίας τι κάνουν. Απ' τη μία κοιμώνται στον κήπο της Γεθσημανής και απ' την άλλη κρύβονται στο δώμα. Δηλαδή μια συμπεριφορά δηλών ανθρώπων. Δεν στάθηκαν δίπλα στο δεσπότη να τον υποστηρίξουν. Τον πατέρα τους, τον αρχηγό τους, τον διδάσκαλό τους. Δεν τον υποστήριξαν όπως έπρεπε, έτσι. Οι μαθητές λοιπόν την ώρα της αγωνίας κοιμώνται και στη σύλληψη του Ιησού κλειδαμπαρώνονται σε ένα δώμα, από το οποίο θα βγουν μόνο όταν δουν αναστημένο τον Χριστό. Όταν δουν αναστημένο τον Χριστό, αυτοί οι άνθρωποι πλέον γίνονται γίγαντες, γίνονται λιοντάρια, τα οποία πνέουν πυρ μέσα από τα ρουθούνια τους, όπως λέει και κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, πυρ πνέοντες, λέοντες. Ναι. Απολλαγή λοιπόν, μεταφέρουν σε... Τι ήταν εκείνο που τους έκανε απολλαγούς να γίνουν λιοντάρια, αγαπητοί φίλοι και εν Χριστώ αδερφοί, τι ήτανε? Ήταν η όψη του Χριστού, όταν ήταν αναστημένο τον Χριστό. Ξεφοβηθήκαν τελείως. Είπαν ότι είμαστε με το δυνατό. Είμαστε, είναι Θεός πλέον αυτός. Για να αναστηθεί, να τον εθάψουμε. Και μετά από τρεις μέρες τον βλέπουμε μπροστά μας και μάλιστα θεραπευμένο και με κλειστές πληγές. Αυτή η αναστάσιμη, ας πούμε, όραση του Χριστού τους έκανε να γίνουν τι? Λέοντες, λιοντάρια. Πηγαίνανε στις αγχώνες, πηγαίνανε στις φωτιές, πηγαίνανε μπροστά στους αυτοκράτορες και βγάζανε λόγους. Αυτοί οι αγράμματοι ψαράδες γίνανε θεηγόροι. Γίνανε οι μεγάλοι επιστήμονες της τότε ανθρωπότητος. Οι μεγάλοι δάσκαλοι της ανθρωπότητος. Φοβερή αλλαγή, φοβερή ναι, αλλαγή. Ανατροπή. Δηλαδή για τα πρόσωπα του δύο τράμματος και να ναι, καταλαβαίνουν και οι φίλοι για αυτό. Έχουμε την Αγία Βερονίκη, ναι, και θα κλείσω λίγο εδώ για να μιλήσουμε μετά για τους άλλους. Ναι, ναι, ναι. Την Αγία Βερονίκη, η οποία την ώρα του πάθους του Χριστού, όπως είναι γονατισμένος ο Χριστός, κάθυδρος και ματωμένος, γιατί τον κάναμε σαν κοιμά επάνω στο Σταυρό εμείς οι άνθρωποι. Πώς μας έκανε στον Παράδεισο, ωραίος έκανε τον Αδάμ, τον έκανε βασιλιά της φύσεως, τον εστεφάνωσε με κορώνα. Έτσι και τον έκανε βασιλιά στα ζώα όλα, να υποτάσσονται όλα τα ζώα, τα λιοντάρια, όλα τα ζώα υποτάσσονταν στον άνθρωπο. Τον είχε κάνει βασιλιά. Εμείς αντί για βασιλιά τον Χριστό, τι τον έκαναμε? Τον εκαταντήσαμε ένα κυμά πάνω στο σταυρό. Έναν άνθρωπο που δεν ξεχώριζε τι ήταν, αν είχε πρόσωπο, αν είχε μάτια, αν είχε τίποτα. Αυτή ήταν η δική μας στάση απέναντι στο Θεό. Ένας Θεός μας κάνει άρχοντες και εμείς τον Θεό τον κάνουμε κυμά. Η Αγία Βερονίκη λοιπόν τι ήταν? Μια γυναίκα, ήταν απλή του πλήθους εκεί πέρα, η οποία έκλαιγε κατά την ώρα της σταυρώσης και σε μια στιγμή με αναφιλητά πλησίασε τον Χριστό και του έδωσε ένα μαντίλι να σκουπίσει τον υδρότατο. Ο Χριστός το πήρε, χαμογέλασε, την κοίταξε βαθιά στα μάτια, την ευχαρίστησε, πήρε το μαντίλι, έκανε έτσι στο πρόσωπό του, σκούπισε το πρόσωπό του και της το έδωσε. Όταν το πήρε αυτή στα χέρια της, πλέον η μορφή του Χριστού ήταν ανεξίτηλα, της έκανε ένα αντίδωρο. Αυτή του κάνει ένα δώρο και εκείνος ένα αντίδωρο. Της έδωσε τη μορφή του ακριβώς ζωγραφισμένη πάνω στην Αγία Μανδύλα. Λοιπόν, μετά από αυτό έχουμε τον Πιλάτο, ο οποίος από το φόβο του, έτσι, γιατί τον έφεραν σε κόντρα οι πονηροί, οι παμπώνηροι Εβραίοι, Φαρισαίοι, τον έφεραν σε κόντρα με τον ίδιο τον Κέσαρα. Του λένε, κοίταξε να δεις, αυτός είναι βασιλιάς.
Εσύ παραδέχεσαι άλλο βασιλιά και θα το δώσει. Όχι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να θανατωθεί. Ναι, γιατί κάνει τον εαυτό του βασιλιά. Εκεί γονάτισε ο. Ωραία. Επειδή οι φίλοι ρωτάνε έτσι για τα δώρα τη εκπομπή, να επαναλάβουμε ότι σήμερα το βράδυ, Μεγάλη Παρασκευή βράδυ, είναι αυτή η εκπομπή. Μπορεί να κερδίσετε δωρεάν βιβλία. Επειδή είναι Πάσχα, επειδή αύριο έχουμε την Ακολουθία της Αναστάσεως, μπορείτε, επίσης, μπορείτε λοιπόν, γίνεται μια έκπτωση από τα προϊόντα Άρτος και Μέλι, από το Άρτος και Μέλι, από το ζαροπλαστείο που θα το δούμε σε λίγο στο διάλειμμα της εκπομπής. 10% κάνει έκπτωση στους φίλους που θα πάνε στο ζαροπλαστείο που βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη, Κράτος 50, στο τηλέφωνο 93 37 230, και θα γίνει μια έκπτωση στους φίλους που θα πάνε από εμάς για να ψωνίσουν όλα τα πασχαλινά είδη αυτές τις μέρες. Στο Άρτος και Μέλι που είναι στη Νέα Σμύρνη. Επειδή λοιπόν εμείς ενδιαφερόμαστε για το σώμα, κάνουμε αυτή την έκπτωση στο αρτοζαροπλαστείο που είναι στη Νέα Σμύρνη. Και επίσης, επειδή ενδιαφερόμαστε για το νου, για το πνεύμα, γιατί όπως πολλές φορές έχουμε πει ότι ο νους του ανθρώπου βοηθάει για να φτάσει στο αγαθό, όπως το κατονόμαστε ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και γενικότερα η φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν, επειδή είναι εορτές, είναι η πασχαλή εορταστική περίοδος, εμείς κάνουμε αρκετά δώρα και αρκετά δωρεάν βιβλία. Ο κ. Τσακλής μαζί με τα DVD του προσφέρει στους φίλους που θα πάρουν τη σειρά των DVD και το βιβλίο του Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός. Εγώ μέσα από τα 5 βιβλία μου προσφέρω αρκετά δωρεάν βιβλία, αλλά για τα δωρεάν βιβλία και τα δώρα της εκπομπής μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 210-6832-706 και σήμερα είμαστε κοντά και αύριο το πρωί θα είναι η εκπομπή σε επανάληψη και Κυριακή βράδυ μέσα από τη συχνότητα της Θεσσαλονίκης. Να δούμε λοιπόν ένα βίντεο τώρα για το Άγιο Φως που θα το αναλύσουμε και περισσότερο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να περάσουμε λοιπόν να δούμε το βίντεο που παρουσιάζει το θαύμα του Αγίου Φωτός. Δείχνει κάποιους ανθρώπους από τον ναό του Ιερουσαλήμ, του Παναγίου Τάφου που βρίσκεται στα Ιερουσόλυμα, που το αγγίζουν το Άγιο Φως. Να θυμίσουμε επίσης ότι το Άγιο Φως, η διαδικασία, το τελειτουργικό, είναι κάθε Μεγάλο Σάββατο στις 12 η ώρα, που περιλαμβάνει την Λιτανία, περιλαμβάνει την ακολουθία του Αγίου Φωτός, την είσοδο του Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο, τις προσευχές του Πατριάρχη για να έχουμε το Άγιο Φως. Να δούμε λίγο το βίντεο και θα το σχολιάσουμε. Είδαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην καινούργια αυτή εκπομπή. Είμαστε εδώ κοντά σας, σταθερά. Το τηλέφωνο αυτό βρίσκεται άνθρωπος να. Ένα σταθερό θαύμα. Να απαντήσει πληροφορίες. Βλέπουμε, κύριε Τσακλή, ανθρώπους να αγγίσουν, βλέπετε, ναι, στην οθόνη μας το Άγιο Φως. Και όμως να βλέπετε να βάζει το πρόσωπό του και να μην καίγονται. Πρώτα δευτερόλεπτα δεν καίει το φως αυτό. Βέβαια, είναι. Να βλέπετε. Δεν είναι σαν το φως αυτό το δικό μας. Μετά γίνεται. Από αρχής αυτό το φως μας δείχνει ότι έχει άλλη υφή. Πρώτα-πρώτα, όταν σχηματίζεται το φως αυτό, αρχίζει από γαλάζιος κλωστίας. Το έχουν δει οι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Να περιτριγυρίζεται και να περιδινίζει ένα γαλάζιο φως, το οποίο είναι ψυχρό φως. Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια. Μετά, γαλάζιο, ναι, έχει διάφορες αποχρώσεις. Ναι, περιδινίζεται και μετά γίνεται μια μπάλα αυτό. Μια μπάλα φωτεινή. Και από εκεί αυτή η μπάλα περιφέρεται μέσα στο ναό ολόκληρη και αρχίζει και ανάβει τις λαμπάδες. Μόνος τους. Ο Πατριάρχης το παίρνει από τον Πανάγιο Τάφο. Να διαβάσετε το βιβλίο ενός ο οποίος ευρέθηκε στον Πανάγιο Τάφο και το είδε το Άγιο Φως πώς σχηματίζεται. Αρχίζει με ένα συρριγμό, λέει, κάνει ένα σαν νερό που τρέχει. Ναι. Και μετά πάνω από τον Πατριάρχη, ο οποίος δεν παίρνει χαμπάρι Πατριάρχης, πάνω από το κεφάλι του Πατριάρχη γίνεται σε μια μπάλα. Τον επεριλούζει τον Πατριάρχη και μετά πουφ, κάνει μια έτσι και παίρνει τη λαμπάδα του Πατριάρχη. Αυτά αν τα δουν οι ξένοι, κύριε Φουντουλάκη, θα τρίβουν τα μάτια τους, διότι δεν ξέρουν τι γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα και τι γίνεται στον Πανάγιο Τάφο, στον Τάφο του Χριστού, ο οποίος είναι ο μόνος κενός τάφος που υπάρχει αρχηγού θρησκείας, που δεν μπορούμε να συγκρίνουμε κανέναν αρχηγό θρησκείας με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό γίνεται με θαυματικό τρόπο. Να αποκωδικοποιήσουμε λοιπόν, είπατε για τα πρόσωπα του Θείου Δράματος, ναι, όλα αυτά που ακούσαμε όλες αυτές τις μέρες. Λέω δύο λόγια και θα συνεχίσουμε. Αυτό που είδαμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
μέσα από τη Μεγάλη Εβδομάδα, αυτό που ακούσαμε μέσα από το τελειτουργικό, μέσα από τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Πίστεως, της Ορθοδόξης Εκκλησίας, είναι βασικά στοιχεία που μπορούμε να τα δούμε στην καθημερινότητα. Βασικό στοιχείο είναι να οριοθετήσουμε, να καταλάβουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Βασικό επιστοιχείο, ακούσαμε μέσα την παραβολή των ταλάντων, ότι θα πρέπει να μην βρισκόμαστε σε πνευματική οκνηρία, να είμαστε εργατικοί, να είμαστε μια πνευματική εγρήγορση. Η εποχή μας, οι στιγμές μας το επιτάσσουν, να είμαστε σε μια εγρήγορση. Δεν πρέπει να καθόμαστε απαθείς στα γεγονότα και να υπάρχει κριτική σκέψη. Επίσης, είδαμε για την προσευχή, είδαμε για την δύναμη της πίστεως, ακούσαμε μέσα από τις ακολουθίες για την Εύα, για την παρακοή των πρωτοπλάστων, για την αρχέτυπη κατάσταση, για την αθανασία του ανθρώπου που μπορούσε ο άνθρωπος να βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση αν δεν υπήρχε το ζήτημα των πρωτοπλάστων. Ακούσαμε επίσης για τον σταυρό που ο κάθε άνθρωπος κατά διάρκεια της ζωής του έχει ένα συγκεκριμένο σταυρό και πολλές φορές λέμε αυτά που περιγράφω σε όλα μου τα βιβλία. Σήμερα όμως σας κάνουμε επιπλέον δώρα, μπορείτε τώρα αν τηλεφωνήσετε να κερδίσετε δώρα μαζί με τη σειρά των βιβλίων που έχω γράψει που είναι για την ιστορία της φιλοσοφίας, δωρεάν και άλλα βιβλία χωρίς να επιβαρύνεστε ούτε για τα μεταφορικά, σε μια ειδική τιμή όλη η σειρά των βιβλίων. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μέσα από τη δύναμη της πίστεως μπορεί να φτάσει και να επικοινωνήσει με το αγαθό. Το ζητήμενο όλων των ακολουθιών είναι ο άνθρωπος να μετά το σταυρό του, μέσα από τις κακουχίες, μέσα από τις λήψεις της αυτής της ζωής, της ζωής που ζούμε, του αισθητού αυτού κόσμου, επέρχεται και έρχεται η Ανάσταση. Μπορούμε λοιπόν να φτάσουμε στην Ανάστασή μας. Πρέπει να καταλάβουμε αυτό που ακούσαμε και μέσα από τον Επιτάφιο Θρύνο πριν από λίγες ώρες. Τι ακούσαμε κυρίες και κύριοι, ακούσαμε ωραίους ύμνους και ουσιαστικά που ο ύμνος αυτός, οι ύμνοι όλοι αυτοί μιλούν για τον Θεάνθρωπο, μιλούν για την ομορφιά της πίστης και την ομορφιά που έχει ο κάθε άνθρωπος, την εσωτερική και την εξωτερική ομορφιά. Και κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, βλέπετε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Ο κ. Αντζακλής επίσης, μέσα από τα DVD τα οποία έχει δημιουργήσει με την Πελέα και την Κινδυαδή, κάνει και αυτό το δικό του δώρο, δίνει δωρεάν κάποια βιβλία. Όλα αυτά στο τηλεφωνικό μας κέντρο και επίσης για τους φίλους που μας παρακολουθούν μπορούν να προμηθευτούν τα πασχαλινά τους είδη, τα πασχαλινά τους προϊόντα από το ζαοπλαστείο Άρτος και Μέλι που βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη και όποιος επιθυμεί, γιατί θέλουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή, πέρα από το πνευματικό στοιχείο που εδώ πρεσβεύουμε και είμαστε θειασότες, να προβάλλουμε και πράγματα του υλικού κόσμου, να δώσουμε δώρα, να κάνουμε εκπτώσεις, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς και η Ατζακλή μέσα από τη δική μας, έτσι, δικό μας βήμα. Καλούμε όλους τους φίλους να έρθουν, να στηρίξουν, να προβάλλουμε, να προωθήσουμε τη δουλειά τους. Όλα αυτά για να μπορέσουμε όλοι μαζί μέσα σε μια γροθιά να αντιμετωπίσουμε την πνευματική και οικονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα. Τι θέλετε να μας πείτε. Είπατε για Άγιο Φως και για Πάσχα. Άγιο Φως και Πάσχα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να εξηγηθούν κάπως. Είπατε για το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως έρχεται από το Θεό, δεν έρχεται από τους ανθρώπους. Το παίρνει αεροπλάνο και το πηγαίνει σε άλλα κράτη. Έτσι. Ναι. Με τη μέση αρχηγού κράτους. Βεβαίως, βεβαίως. Χρόνια τώρα γίνεται αυτό. Ναι, βεβαίως. Ναι. Αλλά τα κρατάνε άγνωστα. Τα κανάλια τα κρατάνε άγνωστα αυτά. Όμως και τα άγνωστα θα φανερωθούν. Διότι τίποτε κρυπτών υπό τον ήλιον. Έτσι δεν έλεγαν και οι αρχαίοι. Τώρα, η λέξη Πάσχα, αγαπητοί φίλοι, για όσους δεν το γνωρίζουν αυτό, σημαίνει πέρασμα. Το Πάσχα των Εβραίων ήταν το πέρασμα από την σκλαβιά της Αιγύπτου στην ελευθερία της γη της Χαναάν, για την οποία έκαναν 40 περίπου χρόνια να φτάσουν εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν ελεύθεροι εκεί. Το δικό μας Πάσχα των Χριστιανών είναι το πέρασμα από αυτή τη ζωή μέσω του Χριστού στην αιωνιότητα. Ο Χριστός είναι το Πάσχα το δικό μας. Ο Χριστός είναι ο αμνός που θυσιάζεται για να περάσουμε από αυτή τη πεζή ζωή στην αιώνια ζωή. Επομένως, έχουμε δύο Πάσχα. Ένα εβραϊκό Πάσχα που δεν συμπίπτουν ποτέ μαζί γιατί τα κάνουμε διαφορετικές. Το Πάσχα των Εβραίων γίνεται πριν από την Πανσέληνο, το δικό μας γίνεται μετά την Πανσέληνο. Έχουμε βάλει στη μέση την Πανσέληνο για να μην συμπίπτουν ποτέ τα Πάσχα αυτά. Το Πάσχα λοιπόν το δικό μας είναι διάβασης, που σημαίνει το πέρασμα από τον αμαρτωλό άνθρωπο στον άνθρωπο τον αυτόν που έχει πάει κοντά στο Θεό, τον άνθρωπο τον δικαιωμένο, τον αναστημένο άνθρωπο. Γι' αυτό
πρέπει να σταυρωθεί κανείς για να αναστηθεί. Η ζωή μας εδώ είναι σταύρο αναστάσιμη. Είδατε και στο Άγιον Όρος που λένε ότι σταυρωνόμαστε γιατί περιμένουμε ανάσταση. Λοιπόν, η σταύρωση όμως μαζί με τον Χριστό δεν είναι μια πράξη κακίας, ούτε μια πράξη η οποία στοιχίζει πολύ στον άνθρωπο. Είναι μια σταύρωση, μεν, αλλά με τη βοήθεια του Θεού. Δεν γίνεται χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Ποιος μπορεί να νηστέψει αν δεν τον βοηθήσει ο Θεός? Ποιος μπορεί να εγκρατευτεί αν δεν τον βοηθήσει ο Θεός? Ποιος μπορεί να κάνει ελεημοσύνη αν δεν τον βοηθήσει, δεν του ανοίξει το χέρι ο Θεός? Εμείς οι άνθρωποι συνήθως έχουμε κλειστά τα χέρια προς τους άλλους. Κοιτάμε τα συμφέροντα τα δικά μας. Ο Θεός όμως έρχεται και σου λέει: δώσε και στον άλλον που δεν έχει, διότι και εσύ θα ήθελες όταν δεν είχες να πάρεις κάτι. Έρχεται ο Χριστός και σου λέει ότι θες να σε αγαπάνε οι άλλοι. Θα τα αγαπούμε όλα αυτά. Τους άλλους. Ναι, κύριε Τσακλιβάτε, μια ανωτελεία. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, περνάμε στο ένα και μοναδικό διάλειμμα της εκπομπής που είναι πολύ σύντομο και επανερχόμαστε με μια τηλεφωνική επικοινωνία για να δούμε πάλι για το Άγιο Φως και άλλα όμορφα πράγματα να συζητήσουμε. Τα πέντε βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους τηλεθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15.000. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή. Είμαστε εδώ Μεγάλη Παρασκευή βράδυ. Ακούσαμε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα ωραίους ύμνους. Ιδού ο νηφίος έρχεται, που δείχνει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να κατανοήσει, να καταλάβει τις δυνατότητές του, να καταλάβει, όπως λέει και ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ο Πλοτίνος, ότι ο άνθρωπος απέναντι στην τελετουργία, ουσιαστικό όπως περιγράφω εδώ πέρα, που ευρίσκεται τη λειτουργία αυτή στην ανάβαση του ανθρώπου για το αγαθό, είναι μόνος του, είναι όταν βρίσκεται σε αυτήν όλη την κατάσταση, είναι τελείως μόνος του, θα πρέπει να καθαριστεί, θα πρέπει να αποδιώξει ό,τι τον επιβαρύνει. Έτσι λοιπόν, σε όλα αυτά τα βιβλία που βλέπετε αυτή τη στιγμή, παρουσιάζω, που είναι όλη μου η συγγραφική δραστηριότητα, παρουσιάζω την ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας σε συνδυασμό με την πατερική σκέψη, τους μεγάλους φιλοσόφους. Βλέπετε τώρα ένα σημαντικό βιβλίο, καινούργιο βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, που μιλάει για τον Πλάτων, τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη, ο Σοκράτης που διακήρυξε την αξία της ψυχής, που διακήρυξε ουσιαστικά τη σχέση σώματος και ψυχής. Η πατερική σκέψη μας μίλησε και για σώμα και για ψυχή. Όλα αυτά στο βιβλίο μου «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία». Στα επόμενα βιβλία μου μιλάω για η έννοια της ψυχής. Σήμερα μιλάμε για ψυχή. Υπάρχουν μεταθανάτιες εμπειρίες, η ψυχή που πηγαίνει με το θάνατο, η κρίση του ανθρώπου, παράδοση και η κόλαση. Αυτή τη στιγμή ένα βιβλίο που κάνει πάταχο στην Αμερική είναι του Αλεξάνδρου, του καθηγητού, περιγράφει τις καταστάσεις όλες αυτές τις μεταθανάτιες εμπειρίες. Η ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας, γιατί εδώ πέρα είμαστε πρεσβευτές του έθνους μας, του ελληνισμού, της ορθοδοξίας, όλων αυτών των κόσμων και τη σχέση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και της πατερικής σκέψης, που την ορολογία, του φιλοσοφική ορολογία, την μπήραν οι πατέρες της Εκκλησίας για να αποκωδικοποιήσουν, να αποσυμβολήσουν πολλά νοήματα. Και είμαστε τον κύριο Ατζακλή, μπορείτε να τηλεφωνήσετε τώρα, περιμένουμε να συνδεθούμε με τον κύριο Κίσα. Τώρα, αν τηλεφωνήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, μπορείτε να πάτε δωρεάν βιβλία, δωρεάν εικόνες, όλα αυτά τα δώρα, τα πασχαλινά δώρα. Και επίσης, ο κ. Ατζακλής κάνει και αυτό τα δικά του δώρα. Μπορείτε να ενημερωθείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο και από το Άρτος και Μέλη, που είναι στη Νέα Σμύρνη, το Άρτος Αεροπλαστείο, που το είδαμε στο διάλειμμα πριν από λίγο. Για όσους φίλους επιθυμούν, μπορούν να πάρουν τα πασχαλινά τους ήδη με έκπτωση από το Άρτος Αεροπλαστείο, Άρτος και Μέλη, που είναι στη Νέα Σμύρνη. Και όποιος άλλος επιθυμεί, βλέπετε τώρα Άρτος και Μέλη, που είναι στη Νέα Σμύρνη, όποιος άλλος επιθυμεί να προβάλλει, να παρουσιάσει τις ιδέες του, κάποιο έργο, και όπως είπαμε θα προσπαθήσουμε και σε επόμενες εκπομπές να δώσουμε και άλλα δώρα για να δείξουμε ότι ουσιαστικά στην εποχή μας θα πρέπει να ασχολούμαστε και με το σώμα αλλά και με την ψυχή. Ακούσουμε όμως, κύριε Ατζακλή, τον κύριο Κίσα, τον πρόεδρο
τον χωράρχη, πρωτοψάλτη μουσικοφίλων της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Κύριε Κίσα, γεια σας, τι κάνετε από το στούντιο. Χαιρόμαστε που σας ακούμε. Ο σύλλογός μας λέγεται για την ακρίβεια τον Αθήνα Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολης. Ναι. Το λέω έτσι για λόγους καθαρά τυπικούς. Ωραία, κύριε Κίσα, θέλουμε να σας ακούσουμε. Θα το δει ευκαιρία να με το πάσα έτσι να ειδωθούμε και να έρθει και από το στούντιο, να ακούσουμε λίγο τη βιωματική σας εμπειρία, επειδή είστε άνθρωπος του Πατριαρχείου. Μάλιστα. Και όλοι εμείς εδώ οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όλες αυτές τις ακολουθίες που ακούσαμε αυτές τις μέρες, είναι, ακούσαμε στους ναούς, ωραίες ακολουθίες. Πείτε μας λίγο τι συμβαίνει στο Πατριαρχείο, να ακούσουν και οι φίλοι. Αύριο το βράδυ έχουμε την Ανάσταση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Να δούμε λίγο κάποια μηνύματα της Μεγάλης Εβδομάδας. Να σας πω. Ομιλών, ας πούμε, από πολύ μικρός, ήμουν από 7 χρονών στο αναλόγιο στην πόλη και μετά, αφού πέρασα όλα τα στάδια, πήγα και στο Πατριαρχείο κάπως μεγαλύτερος και περίπου τα 20 μου ήρθα στην Ελλάδα, από τότε και καταστάθηκα εδώ πέρα. Και όλα μου τα χρόνια αυτά έψαλνα σε μεγάλους δασκάλους. Και τώρα είμαι και πρόεδρος του συλλόγου αυτού, του Μουσικού Σύλλογου, που είναι ένας ουσιαστικά ψαλτικός σύλλογος. Και θεραπεύουμε την παράδοση την Βυζαντινή, όπως την μάθαμε στο Πατριαρχείο, στο Πατριαρχικό, το λεγόμενο Πατριαρχικό ύφος, με την Πατριαρχική έκφραση και κυρίως ύφος, το ύφος αυτό που θεραπεύουμε, το οποίο στην πόλη, όπως ξέρετε, είναι ένα συστατικό στοιχείο του Κωνσταντινού Πολίτη, ας πούμε. Μεταξύ πολλών άλλων και είναι και το ψάλσιμο, το οποίο είναι η μεγάλη διδάσκαλη όλα του αιώνα, ήταν όλοι οι Κωνσταντινούπολίτε. Και αν ακόμα δεν είσαι Κωνσταντινούπολίτε, ήρθαν στην πόλη και εκεί κατέθεσαν την μαρτυρία του στην παράδοση αυτή. Η Μεγάλη Εβδομάδα στην πόλη είναι ιδιαίτερα καταληκτική και ο κόσμος τρέχει από νωρίς στους ναούς να πιάσει θέσεις, διότι οι ψάλλοντες εκεί ήσαν μέχρι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον και ακόμα υπάρχουν. Πολύ δόκιμοι περί την εκτέλεση, έχουν μυσταγωγικό ύφος που διεγείρει όλο το συνέστημα αυτό των ιερών και οδηγεί τον πιστό στα μυστήρια της Εκκλησίας και κυρίως οδηγεί όλους σε αυτό το μήνυμα που θέλει να δώσει η Εκκλησία για τις μέρες αυτές. Η Κωνσταντινούπολη, ξέρετε, έβγαλε του μεγαλύτερου ψάλτε, κυρίω τον 20ο αιώνα. Βεβαίως, κύριε Κίσα. Τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, τον Σύμβολο Στανίτσα, Βασίλειο Νικολαίδη και τον τελευταίο διάδοχό του, τον Λεωνίδα Αστέρη, που κοσμεί τώρα το πατριαρχικό αναλόγιο. Θα τον δουν αυτέ τι μέρε, ίσω πιστεύω από τη τηλεοράση, κυρίω μεταδίδουν στο Πατριαρχείο οι χριστιανοί και θα κρίνουν ήδη, τον έχουν ήδη δει πάρα πολλέ φορέ. Είναι μια μυσταγωγική όλη εξέλιξη σε αυτή τη λειτουργία μα στην πόλη. Όλα και τα παιδιά ακόμα έχει, όπως ξέρετε, τα πατριαρχικά αναλόγια είχαν, και όλα τα αναλόγια των Κωνσταντινού πολιτικών ναών, είχαν παιδιά από 4, 5, 6, 8, 10, 12 χρονών, τα οποία αυτά είναι οι μελλοντικοί ψάλτες. Αυτοί έψαλαν και μάστεραν από παιδί, εξαπαλώναν ήχων που λένε, την παράδοσή μας, η οποία καλεί μεν οπουδήποτε και αν διδάσκεται, αλλά κανείς στα 25 και στα 30 του είναι δύσκολο να γίνει ψάλτης, διότι είναι πράγμα που θέλει εμπειρία μια ζωή, να ξεκινήσει από μικρός, και αργότερα να κάνει να μάθει την ψαλτική από το οδεία και από τους δασκάλους και το θεωρητικό μέρος. Προϋποθέτει την ύπαρξη της παραδόσεως όπως είναι, δεν είναι στον μπάγκο. Το μπάγκο στο γονατιστήριο είναι το ιερό αναλόγιο, το στασίδι, και εκεί πλέον μαθαίνει κανείς όλα τα μυστικά της τέχνης, της ψαλτικής που μας παραδόθηκε από τον Δαμασκηνό, τον Ιωάννη, τον Ρωμανό και όλους τους Κουκουζέλη και πάει λέγοντας μετά την άλωση στις μέρες μας. Ναι, κύριε Κίσα, θέλουμε πριν να σας ευχαριστήσουμε, θέλουμε να πούμε το εξής. Επειδή εδώ είναι μια εκπομπή που παρουσιάζουμε πολιτισμό, παρουσιάζουμε παράδοση, μάλιστα, παρουσιάζουμε, όπως γνωρίζετε, παρουσιάζουμε έτσι θέματα της Κωνσταντινούπολης, του Συλλόγου. Όλα αυτά θα τα δούμε, θα τα προβάλλουμε, θα τα προωθήσουμε, γιατί εμείς εδώ έχουμε σκοπό να διαδώσουμε αυτές τις ιδέες, όλα αυτά. Να δούμε λοιπόν ένα τελευταίο στοιχείο, γιατί και επειδή και η τηλεφωνική γραμμή δεν σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά, θα έρθετε και στο στούντιο μετά το Πάσχα να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Θέλουμε λίγο να μας πείτε λίγο τα έθιμα
του Πάσχα, επειδή αύριο το βράδυ έχουμε την ακολουθία της Αναστάσεως στους ναούς Κουδαψαλτή. Ακούσαμε πριν από λίγες ώρες τον Επιτάφιο. Κάποια στοιχεία που για τους φίλους που μας παρακολουθούν, που πρέπει να κρατήσουν για τις ακολουθίες ή που θέλετε να σταθούμε για λίγο. Να σας πω, ως προς τα έθιμα, εδώ στα τελευταία χρόνια, λόγω της μείωσης του πληθυσμού της πόλης από Ρωμαίους Ορθοδόξους, δεν είναι όπως παλιά, που οι γειτονιές, ας πούμε, και αν το ονειώθετε του, δεν ξέρω, τη Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, ακόμα υπάρχει αυτό που θα σας πω τώρα, υπάρχει η προσκύνηση 7 επιταφείων. Δηλαδή ξεκινάνε το πρωί, πάνε στην εκκλησία στην μια και μετά άλλες 7 εκκλησίες γυρνούν και να προσκυνήσουν 7 επιταφείους. Δεν τρώνε όλη μέρα. Βλέπουν και τη βραδινή ακολουθία των εγκομείων των επιταφείων και μετά βάζουν κάτι στο στόμα τους. Αυτή η παράδοση της Κωνσταντινούπολης είναι πάρα πολύ σημαντική. Μετά δε, την Κυριακή του Πάσχα, όπως ξέρετε, υπάρχει έθιμο και μετά την άρρωση το σεβάστηκαν και οι κατακτητέρας. Να επιτρέπουν επί τρεις μέρες και τρεις νύχτες να χορεύουν στους δρόμους με όργανα, με βιολιά, με διάφορα πράγματα. Να χτυπούν οι καμπάνες συνέχεια, συνεχώς όλη την ημέρα, διότι υπήρχε αυτή η άδεια από τους Οθωμανούς. Και μετέπειτα στις μέρες τους, βέβαια, έχει κάπως μπει στο πλαίσιο του 21ου αιώνα τώρα. Και ακόμα και τώρα χτυπούν οι καμπάνες και κολλείται και εκ των αλλοφύλων. Τους ενδιαφέρει και έχουν ένα σέβας έναντι της παραδόσεως της Ρωμαϊκής. Θέλουν από εμάς τα κόκκινα αυγά και τα τσουρέκια και πολλοί Ρωμοί επισκέπτονται διαφόρους γείτονάς τους Οθωμανούς, τους δίνουν αυτά και θεωρούν μεγάλη ευλογία και αυτοί να μετέχουν να είστε καλά, κύριε, και σας συναπικουρούν στις γιορτές μας. Δώσατε μια ωραία πινελιά, περάσαμε και είδαμε τι γίνεται και στο Πατριαρχείο. Δεσμευόμαστε μετά το Πάσχα να ειδωθούμε, να κανονίσουμε. Βεβαίως, μπορούμε και από κοντά να πούμε. Ναι, βρεθούμε, θα βρεθούμε. Τα οποία είναι τελείωτα. Αυτή τη στιγμή είναι ένα στοιχειολόγημα, έτσι. Βεβαίως. Στοιχειολόγημα, μάλλον έκανα. Και... Να είστε καλά, βεβαίως θα βρεθούμε. Σας είπα, εμείς είμαστε εδώ αρρωγοί σε κάθε προσπάθεια. Θα προβάλλουμε και θέλουμε τη δική σας συνεργασία, να το ξέρετε αυτό. Θα είναι μεγάλη μου χαρά. Σας το είπα κιόλας στη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Να συνεργαστούμε και θα προβάλλουμε και εικόνες από το Πατριαρχείο. Όλα αυτά θα δούμε. Βεβαίως. Πρακτικά. Κάποια μουσικά. Βεβαίως. Θα δώσουμε με τα αυτά που πέρασαν. Βεβαίως. Σε χρόνια. Τις επόμενες μέρες θα έχω μια επικοινωνία μαζί. Μεγάλη μου χαρά. Καλή ανάσταση, σας εύχομαι. Να είστε καλά. Ό,τι υποθείτε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που μας επικοινωνήσατε. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο. Ναι. Το θέμα τώρα της ταυροαναστάσιμης κατάστασης που είχαμε πριν, αυτό μας δείχνει η Σταύρωση του Χριστού. Ο Χριστός ήθελε να σταυρωθεί και ήρθε να σταυρωθεί για αυτό το λόγο, για να σώσει την ανθρωπότητα. Και ο Σταυρός είναι ένα σύμβολο αιώνιο, το οποίο υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά υπάρχει και σε εμάς. Είναι παγκόσμιο σύμβολο. Είναι ένα σύμβολο που έχει δύο διαστάσεις, που περιέχει το χώρο μέσα. Ο Χριστός με τα χέρια του έτσι, στο σταυρό επάνω, αγκαλιάζει όλη την ανθρωπότητα οριζοντίως. Ναι, ναι. Ενώ με το κεφάλι και με τα πόδια επικοινωνεί με τον Θεό Πατέρα. Ναι, ενώνει ναι. τη γη με τον ουρανό. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ. Έχουμε το σταυρό σαν σύμβολο, σύμβολο τεράστιο, το οποίο ενώνει ουρανό και γη. Ναι. Αυτή η ένωση είναι απαραίτητη, γιατί ο Θεός μας θέλει κοντά Του, είμαστε παιδιά Του και θέλει να μας πάρει κοντά Του. Πάσχα λοιπόν σημαίνει διάβαση από τη φθορά στην αυθαρσία. Πάσχα σημαίνει ότι ο κόσμος της φθοράς σταματάει κάπου και αρχίζει ο κόσμος της Αναστάσεως. Πάσχα σημαίνει ότι νικήθηκε ο θάνατος. Ξέρετε, οι αρχαίοι φοβόντουσαν πάρα πολύ το θάνατο, έτσι. Ναι. Αλλά όταν ήρθε ο Χριστός και είδανε ότι ο Χριστός αναστήθηκε και κατετρόπωσε το θάνατο και τον Άδη, από τότε η ανθρωπότητα έχει μεγαλύτερο θάρρος και περισσότερη αξία και πίστη, ας πούμε, αισθάνεται σε αυτά τα πράγματα τα οποία συνέβησαν. Ναι. Ναι, κύριε Τζακλή, θέλετε να πείτε για τα πρόσωπα, θέλετε να μας πείτε. Θέλω να πω για τα πρόσωπα ναι. του πάθους. Και για να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Εδώ γίνονται ανατροπές. Έχουμε τον εκατόνταρχο Λογκίνο, ο οποίος... Ναι, ναι κύριε Τζακλή, πείτε μας, ναι. Ναι. Και άλλα πρόσωπα θέλετε να πείτε, ναι. Τον εκατόνταρχο Λογκίνο, ναι.
Ας μας δείξει κανονικά το πλάνο. Ναι, 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 να μας δείξει, ναι. Τον εκατόντα αρχολογκίνο, ο οποίος τι κάνει. Από εκδικητής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας γίνεται χριστιανός. Βλέπει τον Χριστό επάνω στο σταυρό και όταν τον βλέπει να ξεψυχάει, ναι, με τη δύναμη που φωνάζει, βλέπει κάποιο περίεργο φαινόμενο. Πρώτο περίεργο φαινόμενο είναι γιατί ο Χριστός λέει «Παραθέτω το πνεύμα μου» και πεθαίνει στο σταυρό με μεγάλη κραυγή. Ναι. Κανένας τέτοιμο θάνατος δεν μπορεί να πεθάνει βγάζοντας φοβερή κραυγή, κύριε Φουντουλάκη. Διότι εκείνη την ώρα οι δυνάμεις του είναι τελείως εξασθενημένες. Ο Χριστός όμως είναι το αντίθετο. Οι δυνάμεις του φαίνονται ότι είναι κανονικές. Άρα ορίζει το θάνατο ο ίδιος. Τότε καταλαβαίνει ο Λογκίνος ότι αυτός είναι Θεός. Δεν μπορεί να είναι σκηνός άνθρωπος και να πεθάνει έτσι. Ήταν άνθρωπος έξυπνος και το είδε. Δεύτερον, επικολούθησε σκότος φοβερό εκείνη την ώρα και σεισμός μεγάλος. Σκίστηκαν οι πέτρες. Πώς γίνανε αυτά τα πράγματα έτσι ξαφνικά, εάν δεν υπήρχε ένας συγκλονισμός όλου του σύμπαντος, όλου του κόσμου, όλου του δημιουργήματος του Θεού. Δηλαδή, συγκλονίστηκε ακόμα και ο ήλιος και θάμπωσε και έγινε εκεί πέρα σκοτάδι για 4 ώρες στην περίπτωση αυτή. Τέτοιο σκοτάδι πυκνό που το είδανε και στην Αθήνα, αλλά περισσότερο στην Αλεξάνδρεια. Εκεί στην Αλεξάνδρεια βρισκόταν ένας Άγιος, ο Άγιος ο δικός μας, ναι, ναι, ο Αρεοπαγίτης, ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ο οποίος είπε «Ή Θεός πάσχει ή το πάνω απόλυτε». Αυτή ήταν μια προφητεία που του έδωσε ο Θεός και τη γράψαν, την καταγράψαν τότε. Άλλωστε, με αυτό το σκοτάδι που έγινε, κατηγορήθηκαν και οι τρεις προτεργάτες της θανατικής καταδίκης του Ιησού, ο Άννα, ο Πιλάτος και ο Καϊάφας. Όταν πήγε η Μαγδαληνή στην Ρώμη, τους κατηγόρησε ότι σταύρωσαν τον Κύριό της αδίκως. Τότε ο Κέσαρας της είπε, δώσε μου ένα στοιχείο σοβαρό που να πιστέψω αυτά που μου λες. Και του είπε ότι εκείνη την Παρασκευή που σταυρώθηκε ο Χριστός, σκοτίνιασε ο ήλιος. Έγινε σκοτάδι επί 4 ώρες. Τότε ο Κέσαρας διέταξε να πάνε να το δουν αυτό και έβαλε τους ανθρώπους, τους επιστήμονες εκείνης της εποχής και πράγματι το εξακριβώσανε. Μόλις το εξακριβώσανε, έδωσε εντολή να έρθουν εκεί πέρα να δικαστούν. Τι θέλω να πω, ότι ανατράπηκαν και τα στοιχεία του σύμπαντος την ώρα της εκδημήσεως του Κυρίου από αυτόν τον κόσμο, δηλαδή της μεταβολής. Τη μετάβαση του θανάτου από τη ζωή. Διότι ο Χριστός δεν πέθανε. Ο Χριστός μετεβλήθη από αυτή τη ζωή και πήγε στην αιωνιότητα. Δηλαδή, κατεβαίνει στον Άδη και εκεί πέρα διαλύει τελείως όλα τα πάντα του Άδη. Εκεί πέρα τα διαλύει. Διότι ο Σατανάς νόμιζε ότι τον αγκίστρωσε και τον έπιασε σαν άνθρωπο. Όταν όμως είδε ότι δεν κρατάει άνθρωπο αλλά κρατάει Θεό, παράλυσε ο Σατανάς. Όταν είδε ότι. Γι' αυτό έχουμε κι εμείς στην αγιογραφία μας το εξής, το Χριστό. Να είναι πάνω σε κάποιες πόρτες που είναι ξεχαρβαλωμένες πόρτες του Άδη και σε κάτι κλειδιά και σε κάτι με ντεσέδες που είναι ζωγραφισμένοι και να τραβάει από εκεί τους πρωτοπλάστους. Ναι. Οι πρώτοι που βγήκαν ήταν αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι. Έτσι. Βεβαίως. Από εκεί τράβηξε όλους τους δικαίους προς τα πάνω. Βεβαίως εκείνοι που δεν τον θέλανε έμειναν εκεί. Με και θα μείνουν για πάντα, διότι αυτοί είναι εχθροί του Θεού. Υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί εμφανίστηκε. Ναι. Τις μυροφόρες, ο Αναστάντας. Ένα ωραίο ερώτημα, ναι, και ευχαριστούμε. Να σκεφτείτε όμως την κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Θα σας απαντήσω αμέσως. Ναι, ναι. Οι θαραλέοι μαθητές, ο Πέτρος και οι άλλοι, είναι κρυμμένοι. Ναι, ναι. Είναι κρυμμένοι. Η απάντηση είναι. Γιατί φοβόνται μήπως τους σταυρώσουν για αυτούς. Ναι. Οι μόνοι που είναι άντρες εκείνη τη στιγμή είναι οι τρεις μυροφόρες. Έτσι. Οι οποίες τι κάνουν, παίρνουν μοίρα και Μαρία πάνε Μαγδαληνή, να πούμε μπράτσο και ναι, κατευθείαν μπροστά στον τάφο να μυρώσουν και τον Χριστό. Και ποιες ήταν τα ονόματά τους, δηλαδή, να πούμε. Οι τρεις Μαρίες είναι. Είναι η Παναγία, είναι η Μαρία Μαγδαληνή και η Μαρία του Κλοπά. Έτσι. Λοιπόν, όταν πηγαίνουν εκεί πέρα να μυρώσουν τον Χριστό, έτσι, τι γίνεται. Αψηφούν το θάνατο. Αψηφώντας η Μαγδαληνή το θάνατο και πηγαίνοντας κατευθείαν επάνω στον τάφο, δεν βλέπει κανέναν, ναι. Βλέπει την πέτρα κυλισμένη γιατί θέλανε να κυλήσουν. Ποιος θα μας κυλήσει το λίθο, λέει, για να μυρώσουμε τον Χριστό μέσα. Μα ο Χριστός δεν υπήρχε εκείνη την ώρα. Δεν υπήρχε, ναι, ναι. Είδανε τον Άγγελο, ο οποίος τους είπε: Έχει φύγει ο Χριστός από εδώ, αναστήθηκε. Ξέρω ποιον ζητάτε, λέει. Τον Ιησού των Ναζαρινών. Αλλά δεν είναι εδώ, αναστήθηκε. Έφυγε από εδώ μέσα. Και το χειρότερο είναι ότι για τους Φαρισαίους ότι βάλανε και φρουρά. Δεν τον αφήνανε να φρούει τον τάφο. Ναι, ναι. Βάλανε φρουρά για να αποδειχθεί ότι και με τη φρουρά έφυγε ο Χριστός. Και βρήκαν το γελίο επιχείρημα. Ότι την ώρα που κοιμόντουσαν, λέει, ήρθαν οι μαθητές και τον επήρανε. Μα αφού κοιμόσαστε, τι μάρτυρες είσαστε. Ένα δικαστήριο που βλέπει κοιμισμένους και τους λένε ότι είναι μάρτυρες, για να είσαι μάρτυρες πρέπει να είσαι ξύπνιος, δεν πρέπει να κοιμάσαι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτοί λοιπόν κοιμόντουσαν και είδαν τους μαθητές να κλέβουν τον Χριστό. Και με ποιο θράσος με ποια καρδιά θα κλέβαν τον Χριστό οι μαθητές, τη στιγμή που τον είχαν, εάν δεν ανασταινόταν ο Χριστός, πρέπει να τον εμισούνε. Γιατί τους έβαλε σε μια
ατέρμονη περιπέτεια. Τους έκανε εχθρούς με το σύμπαν ολόκληρο, με τους πάντες εκεί πέρα, και ήταν και αυτοί υπόδικοι. Θα τους δικάζανε και αυτούς, θα τους καταλήξανε. Μόνο λοιπόν η ανάσταση του Χριστού ξεκαθάριζε τα πράγματα για αυτούς. Αφενός μεν έδινε στους Φαρισαίους ένα μάθημα, ένα χαστούκι δυνατό, ότι αυτόν που πήγατε να σκοτώσετε δεν ήταν κοινός άνθρωπος, ήταν θεάνθρωπος. Και αφετέρου οι μαθητές μου τώρα θα βγούνε και δεν θα ακούνε τίποτα. Ούτε εσάς που θα τους λέτε μην κάνετε διδασκαλία στο όνομά μου κλπ. Και στο όνομα του Χριστού ανασταίνανε και νεκρούς. Βεβαίως. Και επίσης οι μυροφόρες θα μπορούσαν να διαδώσουν το μήνυμα της Αναστάσεως. Αξίζει να τον δει πρώτη η Μαρία η Μαγδαληνή, διότι αυτή είχε το θάρρος να μπει μπροστά και να πάει στον τάφο με οποιοδήποτε κόστος. Θα μου πεις τώρα οι γυναίκες δεν θα τις σκοτώνανε, θα τις διώχνανε μόνο, γιατί δεν, σου λέει τώρα οι γυναίκες με όπλα αποκλείεται να έρθουν να μας κάνουν επίθεση οι γυναίκες. Ήταν και αυτό ένα ελαφρυντικό. Οι άντρες ήταν πιο δύσκολη θέση τους να πάνε εκεί πέρα, γιατί σου λέει μπορεί να είναι απλισμένοι και να μας σκοτώσουν. Αλλά οι γυναίκες πήγανε με την πίστη στον Χριστό. Και γι' αυτό αμυφθήκανε και η πρώτη που είδε τον Χριστό ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή. Και μάλιστα δεν τον γνώρισε, αλλά μόλις ο Χριστός είπε Μαρία και άκουσε τη φωνή του, όπως της έλεγε πάντα ο Χριστός και της μίλαγε πάντα, αυτή αμέσως ανέκραξε, λέει, ραβουνή, γιατί τον ενόμιζε κάποιον κυπουρό εκεί μέχρι την ώρα. Βλέπουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, και το βίντεο του Αγίου Φωτός, όπου να δούμε λίγο πάλι το βίντεο, επειδή ρωτάνε πολλοί φίλοι. Μάλιστα, εκείνη τη στιγμή, όπως γνωρίζουμε στο μοίρασμα του Αγίου Φωτός, δηλαδή όπως στην ακολουθία που θα δούμε αύριο το βράδυ, ο ιερέας λέει «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστό τον Αναστάντα εκ νεκρών». Να ακούσουμε λίγο το Χριστός Ανέστη. Ελπίδα, η αισιοδοξία, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Έχουμε 6-7 λεπτά για να κλείσει αυτή η εκπομπή. Η ελπίδα μέσα από την ανάσταση του κάθε ανθρώπου, μέσα από την πνευματική ανάταση, να ανέλθουν οι καρδιές μας, οι ψυχές μας, να δούμε την θεώρηση της ζωής μέσα από μια ελπίδα. Αυτή είναι η ανάσταση, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το Πάσχα, το πέρασμα που αναλύσαμε από το μέρος. Είναι ο θεολογικός όρος, αλλά ουσιαστικά να καταλάβουμε, να δούμε ότι μπορούμε να αναστηθούμε και να φύγουμε από τη δουλεία των παθών, να φύγουμε από τη δουλεία του σατανά, του διαβόλου και να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε, να χαλινεύσουμε, να δούμε τα πράγματα μέσα από μια πιο αισιόδοξη νότα, κύριε Τσακλή. Θα γίνουμε ουράνιοι άνθρωποι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Το σπουδαιότερο είναι αυτό. Ότι θα γίνουμε κάποτε ουράνιοι άνθρωποι. Μας δίνει ο Θεός τη δυνατότητα να πάμε κοντά του και να είμαστε μαζί του συγκυβερνήτες του κόσμου. Δηλαδή είναι μεγάλη η τιμή αυτή. Και σήμερα υπάρχει ο Χριστός που είναι και άνθρωπος και Θεός συγχρόνως στο θρόνο του Θεού. Δεν έχει ανεβάσει τον άνθρωπο στο θρόνο του Θεού ο Θεάνθρωπος Χριστός. Διότι έχει και την ανθρώπινη φύση τέλεια και την θεϊκή φύση τέλεια. Επομένως, 33 χρόνια ο Χριστός ευρέθηκε στη γη. Έζησε 33 χρόνια. Ναι. Συμβολικά. Συμβολικό, 33 ώρες κατέβηκε στον Άρη. Στον Άδη. Άρη είπα. Στον Άδη. Στον Άδη. Που μίλησε στους και μίλησε στις ψυχές που ήταν εκεί. Ναι, τον νεότορ. Ναι, βέβαια. Και 33 χρόνων θα είναι και τα αναστημένα σώματά μας, των σεσωσμένων τα σώματα. Βέβαια. Όσοι μπορέσουμε δηλαδή, μακάρι να πάμε όλοι κοντά στο Θεό. Όλοι οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι να πάμε κοντά στο Θεό. Το εύχομαι από καρδίας και για τον εαυτό μου και για εσάς. Και το σώμα, μια λέξη σώμα θα προχωρήσετε. Θα 33 ετών. Βεβαίως. Και έτσι, μισό δευτερόλεπτο και θα προχωρήσετε. Θα πείτε, ωραία τα λέτε πάντοτε και το ξέρετε αυτό. Απλά θα κάνω μια μικρή παρένθεση ότι ουσιαστικά αυτό που περιγράφω και μέσα τα βιβλία μου είναι ότι το σώμα του Αναστάντα Ιησού Χριστού είναι και το σώμα που θα πάρουμε, κυρία Τσακλή, μέσα από τον παράδεισο, μέσα από την τελική κρίση και παράδεισο, η κόλαση. Και θα είναι για πάντα έτσι. Για πάντα έτσι. Και άτρωτο έτσι. Άτρωτο, άειλο, χωρίς υλικές ανάγκες. Κάτι χωρίς πιο πνευματικό. Όχι απολύτως άειλο, θα είναι όπως του Χριστού. Ναι, όπως του Χριστού δηλαδή. Όπως θα περνάει δηλαδή μέσα από τείχους, αλλά δεν θα υπάρχει τότε σπίτια και τείχη εκεί πέρα. Απλώς ο Χριστός βρέθηκε εκεί να τους δείξει ότι, κοιτάξτε, το σώμα αυτό είναι το σώμα της Αναστάσεως. Και έγινα εγώ πρότυπο για να γίνετε κι εσείς αναστημένοι με αυτό το σώμα. Βεβαίως.
Τι άλλο ωραίο θέλετε να μας πείτε, έχουμε 4 λεπτά για να κλείσουμε. Τι άλλο θέλετε να μας πείτε, κυρία Τζακλή. Έμεινε ο Χριστός 33 ώρες. Μερικές ώρες της Παρασκευής, όλοι το Σάββατο μέσα στον τάφο, το σώμα του έτσι, διότι το πνεύμα του ήταν στον Άδη, όπως είπαμε, και εκεί κήρυται ο Χριστός με το πνεύμα του. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πνεύμα είναι ολόκληρος ο άνθρωπος. Το σώμα, δηλαδή η ψυχή είναι ολόκληρος ο άνθρωπος. Η ψυχή και το σώμα είναι δύο συστατικά. Για να μην μπερδέψουμε το πνεύμα τώρα ανάμεσα σε αυτά, λέμε πάντοτε, γιατί είχε γίνει κάποτε μια ολόκληρη θεολογική συζήτηση και κράτησε χρόνια στην Ελλάδα για το αν ο άνθρωπος είναι τριστυπόστατος ή δυσυπόστατος. Ο Χριστός μας λέει: είμαστε ψυχή και σώμα. Αυτό τα κρατάσουμε εμείς. Ψυχή και σώμα, τίποτα άλλο. Το πνεύμα και ο νους κλπ. Είναι της ψυχής. Της ψυχής, ναι, καλά κάνει και το. Οπότε είναι το υλικό, δηλαδή υπόστρωμα του ανθρώπου και το πνευματικό. Η ψυχή είναι το πνευματικό υπόστρωμα και το σώμα είναι το υλικό υπόστρωμα. Αλλά και το σώμα έχει μεγάλη αξία, διότι και αυτό θα αυθαρτοποιηθεί. Θα γίνει τέτοιο που θα έχει δόξα. Δόξα τι θα πει, θα έχει όπως τα αστέρια λάμπουν στο στερέωμα του ουρανού, έτσι και τα σώματα τα δικά μας, εάν πάμε κοντά στο Θεό, θα λάμπουν. Αλλά βέβαια όχι τα ίδια με την ίδια λάμψη. Όχι όλα με την ίδια λάμψη. Ναι. Θα υπάρχουν μεγάλοι άγιοι, μικρότεροι άγιοι, ξεσωσμένοι κλπ. Θα υπάρχουν κατηγορίες ψυχών. Λοιπόν, έχουμε τον Ιωσήφ εξ Αρημαθέας, ο οποίος δεν φαίνεται καθόλου κατά τη διάρκεια της δράσεως του Χριστού. Είναι μάλλον κρυφός. Εκεί όμως εμφανίζεται και πηγαίνει στον Πιλάτο και του λέει: θέλω το σώμα του Χριστού. Αυτό ήταν μεγάλη ανδρεία, έτσι. Το σώμα του Χριστού ήταν ένα σώμα που όποιος συνδεόταν με τον Χριστό τότε κινδύνευε να θανατωθεί κι αυτός. Κι όμως αυτός πάει και του λέει του Πιλάτου: θέλω το σώμα του Χριστού. Ήτανε βουλευτής. Λοιπόν, το έδωσε ο Πιλάτος στην άδεια και πήρε το σώμα να το ενταφιάσει. Είχε και τάφο. Λοιπόν, και ο Νικόδημος, ο οποίος ήταν κρυφός μαθητής του Χριστού, δεν ήθελε να φανερωθεί, πήγαινε κρυφά το βράδυ και συνομιλούσε με τον Χριστό, και αυτός εκείνη την ώρα πήρε αρωματικές ύλες, αυτά που ενταφιάζαν τότε τους νεκρούς, επισήμως με καθαρά σεντόνια και με ύλες τέτοιες, πολλά κιλά, ξόδεψε πάρα πολλά χρήματα για να στολίσει τον Χριστό στην εντάφειά του κατοικία. Όμως δεν ήξερε και αυτός ότι ο Χριστός δεν θα μείνει εκεί πέρα, αλλά σε τρεις μέρες θα εξαφανιστεί, με το σώμα του θα έρθει και θα αναστηθεί. Είναι αυτά τα πρόσωπα λοιπόν, η βοηθή του Χριστού, ο Σίμων ο Κυριναίος, ο Ιωσήφ ο Ευσχήμων ο εξ Αρημαθέας, ο Νικόδημος, ο οποίος φέρνει τα λίτρα, τα μυρωδικά της Μύρανης και της Αλόης για να ενταφιάσει τον Χριστό, είναι οι μυροφόρες οι οποίες εμφανίζονται στο δράμα του Χριστού και παίρνουν το πρώτο μήνυμα. Ο Άγγελος τους λέει και το εξής. Λέει: πηγαίνετε στους μαθητές αλλά και στον Πέτρο. Γιατί λέει το αλλά και στον Πέτρο. Μια λέξη για να κλείσουμε. Ναι. Ναι. Λέει και στον Πέτρο, διότι ο Πέτρος ήταν λερωμένη η φωλιά του. Είχε κάνει τις τρεις αρνήσεις. Ναι. Γι' αυτό φοβόταν μήπως δεν τον συγχωρέσει. Να ακούμε παράλληλα και το Χριστός Ανέστη, επειδή ήταν το κλείσιμο της εκπομπής. Ναι, ήταν πολύ στεναχωρημένος ο Πέτρος. Και για να ξεστεναχωρηθεί ο Πέτρος, έδωσε εντολή στις γυναίκες, ο Άγγελος, να πάτε στους μαθητές και ειδικά στον Πέτρο και να τους πείτε ότι ο δάσκαλος ζει. Δεν είναι πια στον τάφο, αλλά θα έρθει να σας επισκεφτεί. Και ο Χριστός μπαίνει. Θα το πούμε σε άλλη εκπομπή, βέβαια, γιατί ναι, είναι ναι. Το επόμενο Ευαγγέλιο, την άλλη εβδομάδα του Θωμά. Της άλλης εβδομάδας, βεβαίως. Που είπε ότι μακάρι οι μη ειδώντες και πιστέψαντε στο Θωμά. Και θα ολοκληρώσουμε και όλο το γράμμα. Όλα αυτά θα τα πούμε, κυρία Τζακλή. Μετά την ανάληψη. Να ευχηθούμε στους φίλους που μας παρακολουθούν σήμερα το βράδυ, Μεγάλη Παρασκευή βράδυ, καλή Ανάσταση. Να είμαστε βλέπουμε σίγουροι και για την τα Ανάσταση. Έργα τα οποία έχω συγγράψει. Για σίγουροι όλα για αυτά την Ανάσταση του Χριστού. Βεβαίως και όλα αυτά τα βιβλία. Αυτό το μήνυμα. Χριστός είδετε. Ανέστη σε όλους και να είμαστε σίγουροι για την Ανάσταση του Χριστού. Όπως αναστήκε ο Χριστός, θα αναστήκουμε και εμείς, αδερφοί. Για όλα αυτά τα βιβλία που είδε κατά διάρκεια, τώρα τα βλέπουμε, η Ουσία και η Θανασία της Ψυχής, η Έννοια του Χρόνου, το επόμενο βιβλίο, ή έχει να κάνει με την αξιοποίηση του ανθρώπου, της ανθρώπινης ψυχής, που τι συμβαίνει με το θάνατο, η δικαιοσύνη του Θεού, φύση και σιωπή στον Νεοπλατωνισμό, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία. Οι δύο αυτοί οι κόσμοι, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Για όλα αυτά τα βιβλία μπορεί να κερδίσετε δωρεάν βιβλία. Έχουμε έκπτωση το Άρτος και Μέλη. Έχουμε ο κ. Ατζακλής δίνει δώρα. Εγώ δίνω δώρα. Όλα αυτά στο τηλέφωνο που βλέπετε τώρα, στο 210-68-32-706. Και αύριο το πρωί θα υπάρχει άνθρωπος για να απαντήσει ερωτήματα και για τα δώρα που δίνουμε συνεχώς στους φίλους που μας παρακολουθούν. Κερδίστε δωρεάν βιβλία από τον κύριο Ατζακλή, τον διακεκριμένο επιστήμονα. Τον καλό άνθρωπο, σταθερό συνεργάτη της εκπομπής και από εμένα σας ευχόμαστε. Στο καλά σημαίστε. Να περάσατε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας και την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντοτε βρισκόμαστε σε αυτό το τηλέφωνο που βλέπετε στις οθόνες σας. Καλό σας βράδυ και καλή σας ανάσταση. Καλή ανάσταση.